Σε λιγότερο από μία εβδομάδα φτάνουν στη Ζάκυνθο οι πρώτες πτήσεις από το εξωτερικό για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν, με τον Δήμο και την Περιφέρεια να σπέβδουν να καθαρίζουν τον δρόμο του αεροδρομίου, που είναι μία σημαντική πύλη εισόδου. Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, εργάτες και μηχανήματα άρχισαν τον καθαρισμό προκειμένου άμεσα να είναι έτοιμος ο πολυσύχναστος καλοκαιρινός δρόμος. Για να υποδεχτούμε τους πρώτους τουρίστες που έρχονται τις επόμενες μέρες, καθαρίζεται ο δρόμος του αεροδρομίου πάνω σε μία προγραμματική που υπάρχει μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, σε ανταλλαγή με τον Greater και τα άλλα μηχανήματα έργου που υπάρχουν. Και γι' αυτό βρισκόμαστε και εμείς εδώ και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, ώστε να δούμε αν τηρείται η προγραμματική βάση συμφωνίας που έχει γίνει. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου μίλησε για την προσπάθεια που θα γίνει να φτιαχτούν μηχανήματα που είναι σημαντικά για να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις στην καθαριότητα. Είδαμε μηχανήματα τα οποία είναι 10 χρόνια κατεστραμμένα και τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν το Δήμο για να μπορούν να έχουν Ζάκη πιο καθαρή. Στόχος μας είναι να δούμε τις διαδικασίες τώρα για να φτιαχτούν τα μηχανήματα. Στο πλήσιμο του δρόμου αλλά και το βάψιμο των πεζοδρομίων αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, που τόνισε ότι είναι σημαντικό οι επισκέπτες που θα έρθουν στη Ζάκυνθο να δουν μια όμορφη εικόνα. Αυτή η διαδικασία που βλέπετε και γίνεται εδώ θα ολοκληρωθεί, ο δρόμος αυτός θα πληθεί και θα βαφτεί. Άρα θα έχει όλες τις καλύτερες προϋποθέσεις και αυτό, από ό,τι ξέρετε, συμβαίνει για πρώτη φορά. Θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Δεν μπορεί να πάει άλλο το νησί της Ζακύνθου έτσι στον αυτόματο πιλότο. Εμείς ελέγχουμε τα πάντα και θα καθαρίσουμε όλο το νησί. Την Κυριακή 31 Μαρτίου έρχεται η πρώτη πτήση της EasyJet με επισκέπτες από τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ μέσα στον Απρίλιο και κυρίως τον Μάιο θα ακολουθήσουν και από άλλες χώρες όπως την Πολωνία και την Ολλανδία.